Καλό ρίζικο. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Καλή αρχή. Το πρόβλημα είναι τώρα. Το πρόβλημα είναι τα επόμενα έργα που θα έρθουν. Αυτό ήταν έκλεισε. Μετά από 25 χρόνια, ολοκληρώθηκε το σχέδιο πόλης στην Αγία Μαρίνα Τσαλικάκη Γαζίου. Θα ήθελα από την πλευρά τη δική μου να μνημονεύσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν από το 96 για να βρεθούμε σήμερα στην ευχάριστη θέση να υπογράφεται η πράξη εφαρμογής για το Τσαλικάκι. Είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο γιατί δίνεται άμεσα 488 στρέμματα που μπορούν να πολεοδομήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Επίσης, 172 στρέμματα κοινόχρηστοι και κοινοφελή χώροι οι οποίοι θα είναι υπέρ της κοινωνίας, υπέρ των τοπικών αναγκών. Το σχέδιο πόλης ξεκίνησε επί Δημαρχίας Τζεδάκη. Η πράξη του ΦΕΚ της πολεοδόμησης έγινε επί Δημαρχίας Γιώργου Μαρκογιαννάκη το 2003, αν θυμάμαι καλά. Η σύμβαση της πράξης εφαρμογής υπογράφει το 2013 με τον Κώστα Μαμουλάκη. Και σήμερα είμαστε και εμείς στην ευχάριστη στιγμή να πούμε ότι κυρώνουμε την πράξη εφαρμογής και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια μιας προσπάθειας πάρα πολύ επίπονης. Στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας, ο Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την απόφαση κύρωσης της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας παρουσία του Δημάρχου Μαλεβιζίου. Δημιουργούνται δύο νέοι χώροι άθλησης, δύο νηπιαγωγεία, δύο δημοτικά, ένα νέο γυμνάσιο ηλίκιο, τρεις παιδικοί σταθμοί, 49 κοινόχρηστοι χώροι, 135 οικοδομικά τετράγωνα στο σύνολό τους και πιο συγκεκριμένα μιλάμε για 49 επιφάνειες που θα φιλοξενήσουν παιδικές χαρές, χώρους πρασίνου, χώρους στάθμευσης, συνολικά 34 στρεμάτων. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το σχεδιασμό, αγαπητέ Δήμαρχε, γιατί είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή, μια περιοχή που έχει ανάγκη και να αναπνεύσει από πλευράς πρασίνου, από πλευράς κοινόχρηστων χώρων, αλλά να δώσουμε και στην κοινωνία να μπορούν να χτίσουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το ζητούμενο. 488 στρέμματα από αύριο μπορούν να χτίζονται υπέρ των τοπικών κοινωνιών. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, θα δημιουργηθούν νέοι κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι, χώροι πρασίνου, άθλησης, στάθμευσης, παιδικές χαρές, σχολικές υποδομές και όχι μόνο, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 8 παιδικές χαρές, 10 χώρους πρασίνου συγκεκριμένα, 20 χώρους νέους χώρους στάθμευσης και 11 κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατείες, χώρους που μπορεί ο δημότης, ο επισκέπτης, ο περαστικός να απολαύσει.